are screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created, I lasted my last breath. Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Γεια σας φίλες μου. Εδώ και πολύ καιρό έχω πάρει αυτό το νήμα, το βελουτέ, σε ένα χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω ένα ρούχο, γιατί θεωρώ ότι φορώντας αυτό το τόσο μαλακό βελουτέ, είναι μια άλλη αίσθηση. Δεν προλάβαινα, το είχα αφήσει πολύ. Τώρα λοιπόν έτυχε να δω ένα βίντεο ξένης YouTuber, που είχε μια πάρα πολύ απλή και όμορφη ζακετούλα. Θέλησα να κάνω κάτι εύκολο λοιπόν και γρήγορο και για μένα, αλλά θεώρησα ότι μπορώ να το δείξω και σε κάποιες που ίσως να μην βλέπουν ξένα βίντεο ή να μην το έχουν πετύχει. Δεν είναι λοιπόν δικός μου σχεδιασμός, το έχω δει από αλλού, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο, αξίζει να δείξω και σε εσάς τι θα κάνω. Αυτό που έχω ήδη κάνει είναι, έχω πλέξει ένα κομμάτι με απλά μισά ποδαράκια στην πίσω θηλιά, ένα υποτιθέμενο λάστιχο, δεν είναι και τόσο έντονο το λάστιχο με τα μισά ποδαράκια. Θα σας πω ότι ξεκίνησα με μια αρχική αλυσίδα περίπου 19 εκατοστά, που είναι από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή η μανσέτα μου, γιατί τη μανσέτα φτιάχνω τώρα, είναι όλο αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω μια αλυσίδα μετρώντας πάνω στο χέρι μου πόσο θέλω να είναι και ανέβαινα κάνοντας μισά ποδαράκια στην πίσω θηλιά μέχρι πάλι να το βάλω στο χέρι μου και εδώ στο κάτω σημείο να ενώνει λίγο χαλαρά. Επειδή είναι λάστιχο, στο πιο χοντρό σημείο του χεριού όσο ανεβαίνουμε θα τεντώσει λίγο περισσότερο για να κλείσει. Αφού λοιπόν φτιάξουμε το κομμάτι αυτό που αφορά τη μανσέτα μας πάνω στο δικό μας χέρι, συγγνώμη, ξέχασα να πω ότι χρησιμοποίησα βελονάκι νούμερο 6 και τώρα που τελείωσα τη μανσέτα θα αλλάξω και θα πάω στο νούμερο 6,5 για την υπόλοιπη ζακέτα. Από τι νούμερο λοιπόν χρησιμοποιήσετε, μισό με ένα νούμερο κάτω να είναι το κομμάτι αυτό που αφορά τη μανσέτα. Θα γυρίσω λοιπόν τη μανσέτα μου έτσι και θα κάνω άριχτα για να στρώσω το πλεκτό μου από τη μανσέτα και πάνω. Το σχέδιο που θα κάνω στην ζακέτα μου, στο σώμα της ζακέτας, είναι ένα πανεύκολο σχεδιάκι. Το έχουμε κάνει έχουμε κάνει όλες αυτές τις δύο πλέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Το μόνο που χρειάζεται είναι μονός αριθμός πόντων. Οπότε απλά κάνω άριχτα τώρα για να στρώσω αυτή την πλευρά. Στον πρώτο και στον τελευταίο πόντο έκανα δύο άριχτα, έτσι κι αλλιώς. Δύο και δύο. Δεν ξέρω πόσα είναι, δεν τα έχω μετρήσει, θα τα μετρήσουμε στην πορεία. Και να σας πω ότι αυτό το κομμάτι είπαμε ότι είναι γύρω στα 18 εκατοστά. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτά τα 18-20 εκατοστά που θα κάνουμε, γιατί επάνω, φτάνοντας επάνω, θέλουμε να έχει τουλάχιστον 40 εκατοστά άνοιγμα το μανίκι μας, για να μπορέσει να δημιουργηθεί το άνοιγμα στη μασχάλη μας. Εγώ για το νούμερο large, extra large, συνήθως
έχω 40 εκατοστά πάνω φάρδος, γιατί διπλώνοντάς το, το μανίκι, 20 εκατοστά από τη μία και 20 από την άλλη, είναι το κενό που αφήνω πάντα για τα μανίκια μου. Εφόσον λοιπόν ξέρω ότι εδώ έχω περίπου 20 εκατοστά, λέμε χοντρικά, πρέπει να κάνω αυξήσεις μέχρι να προσθέσω άλλα 20 εκατοστά ώστε να γίνει 40 στο τέλος του. Για πόσο? Μετρώντας το χέρι σας λίγο κάτω από τον ώμο που πέφτει η ζακέτα μέχρι το σημείο αυτό του καρπού, δείτε πόσα εκατοστά είναι. Εγώ λέω ότι χρειάζομαι 40 εκατοστά και εφόσον έχετε ήδη εδώ πέρα 19 εκατοστά, 20 ας πούμε, ξέρετε ότι πρέπει να πλέξετε άλλα 20 για να ολοκληρωθεί το μανίκι σας. Άρα, πολύ εύκολα για το large, extra large μιλάω πάντα, ξέρω ότι θέλω να δώσω 20 εκατοστά φάρδος εδώ και 20 εκατοστά το μήκος του. Πάμε λοιπόν να μετρήσω λίγο τους πόντους μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 πόντοι. Μου λείπει έτσι κι αλλιώς ένας για να γίνει μονός αριθμός. Θα τον προσθέσω λοιπόν τώρα στην πορεία. Και γυρνώντας από την πίσω πλευρά πια της ζακέτας μου, θα πλέκω κάθε φορά που θα είμαι στην πίσω πλευρά της ζακέτας μου, θα πλέκω ένα βουβό και μισό ποδαράκι. Εδώ θέλω να κάνω αύξηση, άρα στον ίδιο πόντο θα κάνω το μισό ποδαράκι μου. Πάω στον επόμενο πόντο, βουβό, στον επόμενο μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι στον επόμενο. Βουβό, στον επόμενο μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι. Αυτή την πλέξη λογικά την ξέρετε σχεδόν όλες, γιατί την έχουμε κάνει πολλές φορές σε τσάντες. Την έχουμε δει πολλές φορές σε τσάντες. Συνεχίζω. Είμαι περίπου στη μέση και μόνο για αυτή τη σειρά το λέω, επειδή θέλω να κάνω μόνο τον αριθμό των πόντων, θα κάνω άλλη μια αύξηση. Είμαι στο βουβό και στον ίδιο πόντο θα κάνω το μισό ποδαράκι για να στρώσω τους πόντους μου. Βουβό, μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι. Βουβό και καταλήγω σε μισό ποδαράκι και βουβό, γιατί θέλω να κάνω αύξηση στην αρχή και στο τέλος των πόντων μου. Μία λυσίδα στον αέρα. Και από την καλή πλευρά του πλεκτού μου θα κάνω απλά ποδαράκια. Στην πίσω θηλιά, ποδαράκια. Έκανα και τη δεύτερη σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Και επαναλαμβάνω ότι έκανα στην πρώτη σειρά του σχεδίου μου. Ξεκινάω με ένα βουβό και επειδή θέλω να κάνω αύξηση, το μισό ποδαράκι το κάνω στον ίδιο πόντο. Συνεχίζω για όλη τη σειρά με βουβό στον επόμενο πόντο, μισό ποδαράκι. Και φτάνω στον τελευταίο μου πόντο, που είναι
μισό ποδαράκι και βουβώ στον ίδιο πόντο. Μία λυσίδα στον αέρα. Γυρίζω και ξεκινάω τη σειρά με τα ποδαράκια χωρίς αυξήσεις. Αυτή είναι η πλέξη που επαναλαμβάνουμε. Από την πίσω πλευρά του πλεκτού μας κάνουμε το βουβό και το μισό ποδαράκι. Από την καλή πλευρά του πλεκτού μας κάνουμε απλά ποδαράκια. Αύξηση κάνω σε κάθε σειρά που κάνω τη ρίγα μου με το σχέδιο. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας. Εάν δείτε ότι δεν σας ανοίγει πολύ και δεν θα σας φτάσουν οι αυξήσεις, κάντε αύξηση και σε αυτή τη σειρά. Δηλαδή και στις δύο σειρές ή προς το τέλος. Όταν δείτε ότι δεν έχετε φτάσει τα εκατοστά που πρέπει στο φάρδος, αλλά έχετε φτάσει σε μήκος, 2-3 σειρές πριν, κάντε πάλι αυξήσεις όλες μαζί. Όμως, εδώ θα πρέπει να σας πω το εξής. Πάντα όταν κάνετε ρούχα, το ρούχο μας δεν το κάνουμε την ίδια μέρα όλο, δεν ολοκληρώνεται την ίδια μέρα, αλλά ακόμα και έτσι να ήτανε, δεν είναι υποχρεωτικό να θυμόμαστε ακριβώς τους πόντους που έχουμε βάλει. Ξεκινήστε λοιπόν και σχεδιάστε το μανίκι σας, τη μανσέτα μου ας πούμε, και από εδώ και πάνω που ανοίγει και κρατήστε σημειώσεις. Είπα ότι εμένα είναι αυτό 19 εκατοστά. Άρα χρειάζομαι τουλάχιστον άλλα 20 με 21 εκατοστά για να γίνει αυτό 40 εκατοστά που έχω μετρήσει στο χέρι μου. Με πόσα άριχτα ξεκινήσατε τη μανσέτα σας, μετρήστε τα και σημειώστε τα. Με 20 άριχτα ξεκίνησα να πλέκω έτσι τη μανσέτα μου. Για πόσες σειρές, εντάξει αυτό είναι εύκολο να το δείτε και εκείνη την ώρα, αλλά λέω ότι έχω κάνει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 σειρές. Και το επόμενο είναι, με πόσους πόντους ξεκινήσατε εδώ, το επόμενο που πρέπει να σημειώσετε είναι τα άριχτα που κάνατε για να στρώσετε τη μανσέτα σας, που στη δική μου περίπτωση ήταν 24 άριχτα και μετά στην επόμενη σειρά είναι που σας είπα ότι έκανα αύξηση, αλλά για να το κάνω μόνο αριθμό έκανα και άλλη μία στο κέντρο. Από εκεί και μετά, εάν κάνετε αύξηση σε κάθε δεύτερη σειρά, δεν χρειάζεται να σημειώσετε κάτι, θα το ξέρετε. Αν όμως χρειαστεί να κάνετε παραπάνω αυξήσεις, πάρτε ένα ποντοδείκτη και βάλτε το στην παραπάνω αύξηση, αν έχετε κάνει, εγώ δεν έχω κάνει εδώ, για να θυμάστε στο μανίκι που θα κλείνουμε τι πρέπει να κάνετε για να γίνει ίδιο. Πολύ απλά λοιπόν, με 1, 2, 3 σημειώσεις. Και όταν θα καταλήξω εδώ πάνω, θα μετρήσω επίσης πάλι πόσους πόντους έχω. Με 4 σημειώσεις έχω κάνει τα μανίκια μου ακριβώς ίδια. Θα συνεχίσω λοιπόν πλέκοντας αυτές τις δύο σειρές, επαναλαμβάνοντας αυτές τις δύο σειρές, μέχρι να φτάσω συνολικό ύψος 40 εκατοστά και το φάρδος μου όσο μπορώ να πλησιάσω το κομμάτι που θέλω. Εκεί θα ξανανοίξω το βίντεο και θα τα πούμε. Ολοκλήρωσα τις διαστάσεις που ήθελα για το δικό μου μανίκι, που όπως σας είπα είναι από την αρχή που ξεκινάει από τη μανσέτα μέχρι το σημείο που πέφτει κάτω από τον ώμο μου 40 εκατοστά, επειδή τα 40 εκατοστά ήταν στην σειρά με τα ποδαράκια, εγώ θέλω να τελειώσω στη σειρά με το σχέδιο, οπότε έκανα άλλη μια σειρούλα και το φάρδος του είναι λίγο πάνω από 40 εκατοστά. Λίγο πάνω από 40 εκατοστά
και δεν έκανα καμία αλλαγή, προχώρησα και με έβγαλε έτσι όπως σας είπα, με τον τρόπο που σας είπα, σε κάθε ρήγα με σχέδιο έκανα μία αύξηση στην αρχή και μία στο τέλος. Θα μπορούσε να έχει φτάσει τα εκατοστά που θέλω εδώ, μετά θα συνέχιζα χωρίς αυξήσεις. Εμένα έτυχε να με βγάλει 40 έτσι και 40 κάτι έτσι. Εδώ, φτάνοντας αυτό το σημείο, πριν συνεχίσω, θα μετρήσω πόσους πόντους έχω εδώ, πόσες θηλιές. Και θα το σημειώσω στο σχεδιάκι το πρόχειρο που έχω κάνει. Αυτή η μέτρηση θα μου χρειαστεί για το άλλο μανίκι. Γι' αυτό τη σημειώνω, για να μην ξεχάσω πού κατέληξα, σε τι ύψος κατέληξα. Και όπως τελείωσα τη σειρά μου εδώ, στο τέλος της σειράς, συνέχισα και έκανα αλυσίδες στον αέρα για να προσθέσω ένα κομμάτι. Διπλώνοντας το μανίκι, αυτό είναι το ένα κομμάτι που θα πέσει, είτε μπροστά είτε πίσω. Για πόσο το έκανα, εγώ έριξα 50 αλυσίδες και μου έβγαλε περίπου μισό μέτρο, που μισό μέτρο αυτό και 20 εκατοστά και κάτι που έχω εδώ το άνοιγμα μας κάνει 70 εκατοστά. Το 70 εκατοστά είναι ένα πολύ ωραίο μήκος για τη ζακέτα μας. Άρα, τι θέλω να πω. Αφού τελειώσετε το μανίκι σας, θα κάνετε μια αλυσίδα και είτε βάζοντας το επάνω σας για να δείτε που πέφτει αυτή η αλυσίδα, είτε μετρώντας τα εκατοστά με τη μεζούρα σας και συνολικά θα δείτε πόσο είναι, αποφασίζετε πόσες αλυσίδες πρέπει να ρίξετε εδώ. Πρέπει να προσέξουμε πάλι να είναι μονός αριθμός πόντων, άρα 50 δεν είναι, είναι ζυγός. Έριξα άλλη μια 51 και μία για να γυρίσω. Στη δική μου περίπτωση λοιπόν 52 αλυσίδες. Θα γυρίσω τη δουλειά μου και θα ξεκινήσω να πλέκω ποδαράκια στην πίσω θηλιά. Γι' αυτό ήθελα να τελειώσω το μανίκι μου στην ρίγα με το σχεδιάκι για να κάνω την αύξηση όλης της ζακέτας στα ποδαράκια για να είναι πιο εύκολο να κάνω την πρώτη μου σειρά. Δηλαδή πάνω στην αλυσίδα με τα άριχτα που έχω να κάνω απλά ποδαράκια και να μην έχω να κάνω το σχεδιάκι μου. Σε όλη την αλυσίδα μέχρι να φτάσω εδώ ποδαράκια. Έφτασα εδώ που ξεκινάει το μανίκι μου και συνεχίζω κανονικά ό,τι έκανα μέχρι τώρα, τα ποδαράκια στην πίσω θηλιά. Μέχρι το τέλος του μανικιού. Εδώ να μην ξεχάσω να σας πω ότι τα ποδαράκια που προσθέσατε σε αυτή την πλευρά πρέπει να τα γράψουμε στο χαρτί μας για να τα θυμόμαστε και για την από εδώ πλευρά που θα προσθέσουμε τα ίδια και για την άλλη πλευρά που θα τελειώνει η ζακέτα μας. Είπαμε λοιπόν ότι εγώ πρόσθεσα 51 αλυσίδες από αυτή την πλευρά του μανικιού. 51 θα προσθέσω και από εδώ. Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς. Όταν μπλέκουμε αυτό το στυλ του ρούχου που ξεκινάει από το μανίκι και φεύγει μονοκόμματο, κανονικά σε κάποια σχέδια, στα περισσότερα ίσως, να χρειαζόταν να ενώσουμε σε αυτή τη σειρά καινούριο νήμα, ένα κομμάτι νήμα, να πλέξουμε τα 51
τις 51 αλυσίδες στον αέρα για να μπορώ να συνεχίσω τώρα τα ποδαράκια μου και να μου βγει ακριβώς ίδιο με την άλλη πλευρά. Επειδή όμως έχω αυτό το σχέδιο, το ρηγωτό, εγώ θα το κάνω διαφορετικά και θα δείτε αμέσως γιατί. Συνεχίζω λοιπόν εδώ και για να δώσω και το άλλο κομμάτι που χρειάζομαι, θα ρίξω 51 αλυσίδες στον αέρα και μία για να γυρίσω. 51 αλυσίδες και μία για να γυρίσω. Γυρίζω στην πρώτη και ξεκινάω τη ρίγα με το σχέδιο που είναι βουβό στον επόμενο πόντο μισό ποδαράκι. Βουβό, μισό ποδαράκι. Λίγο πιο αργά από ό,τι έκανα τα ποδαράκια, τα ολόκληρα, στην αρχική μου αλυσίδα. Έφτασα στο σημείο που ξεκινάει το μανίκι και συνεχίζω την ίδια πλέξη. Μέχρι το τέλος εδώ. Τώρα θα μου πείτε ότι από εδώ έχει μία λιγότερη σειρά από ό,τι έχει από την άλλη πλευρά. Ό,τι σχέδιο και αν κάνατε, η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο δεν θα φαινόταν η διαφορά. Ίσα ίσα που αυτή την πλευρά μπορώ να τη βάλω από την πλευρά μου που έχω περισσότερη ανάγκη, είτε είναι το μπροστινό λόγο στήθους, είτε είναι η πλάτη, από όπου πιστεύετε εσείς. Γιατί όμως το έκανα, διπλώνοντας το πλεκτό σας, μετά θα ενωθεί εδώ το μανίκι και εδώ το πίσω με το μπρος. Κάνοντας λοιπόν τη μία ρίγα έτσι και την άλλη έτσι, έχω την ακριβή ένωση του σχεδίου μου. Εάν είχα ρίξει αλυσίδες, θα είχα εδώ δύο φαρδιές ρίγες, ενώ τώρα με πάει όπως το σχέδιο. Και πάλι βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί δεν θα φαίνεται. Στο σύνολο του πλεκτού δεν φαίνονται αυτές οι μικροδιαφορές. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα είναι στο πλάι, από την μασχάλη και κάτω. Για να μην κάθομαι όμως και ενώνω νήμα, μου έκατσε μία χαρά αυτό που έκανα. Μετά θα ενωθεί και εδώ και θα είναι όλα τέλεια και στη θέση τους. Για πόσο συνεχίζω και πλέκω έτσι? Για όσο θέλουμε να είναι το ένα μπροστινό μας, είτε δεξί είτε αριστερό. Στη δική μου περίπτωση υπολογίζω ότι για να έχω ένα τίμιο πλαϊνό θέλω περίπου 30 εκατοστά. Δεν θέλω πολύ μεγάλη ζακέτα να διπλώνει, ούτε θα την κουμπώσω. Μία ρηχτή ζακέτα θέλω να κάνω. Υπολογίζω λοιπόν τώρα περίπου 30 εκατοστά. Όταν όμως θα προχωρήσω λίγο το πλεκτό μου, θα δω αν θέλω 30, αν θέλω λιγότερο ή αν θέλω περισσότερο. Εγώ θα κάνω το κομμάτι που χρειάζεται και θα ξανανοίξω το βίντεο για να συνεχίσουμε μαζί. Έχω προχωρήσει τη ζακέτα μου. Η μανσέτα ανέβηκα, έκανα το άνοιγμα για το μανίκι. Πρόσθεσα αυτό που χρειάζεται από τη μία πλευρά για τον μπροστινό, πρόσθεσα αυτό που χρειάζεται για την πίσω πλευρά και συνέχισα να πλέκω όλο το μονοκόμματο αυτό κομμάτι. Για 25 εκατοστά. Πλέκοντας λοιπόν 25 εκατοστά, όπως σας είπα από την αρχή, υπολόγιζα γύρω στα 25 με 30 εκατοστά να είναι. Στα 25 σταμάτησα. Γιατί τη θέλω ρηχτή τη ζακέτα μου, δεν θα την κουμπώνω μπροστά. Αφού έκανα αυτό το κομμάτι και αυτό, μονοκόμματο πια πλεκόμενο, πλέκοντας το μονοκόμματα και δημιουργώντας το μπροστά, το πίσω μαζί, σταμάτησα σε αυτά τα εκατοστά και διάλεξα ποια πλευρά θέλω να είναι η μπροστινή και ποια η πίσω. Γιατί το λέω αυτό, θυμάστε που ξεκινώντας έχουμε μία παραπάνω σειρά με ποδαράκια από τη μία πλευρά. Εγώ λοιπόν επέλεξα αυτή η πλευρά που έχει μία παραπάνω σειρά και μάλιστα φαρδιά σειρά, γιατί είναι με ποδαράκια, θα είναι το μπροστινό μου, γιατί θέλω πιο πολύ φάρδος μπροστά. Και η άλλη πλευρά που μένει θα είναι η πλάτη.
και η άλλη πλευρά που μένει θα είναι η πλάτη. Φτάνοντας λοιπόν την τελευταία σειρά που έπλεξα, φτάνοντας στο κάτω μέρος που έχω αποφασίσει ότι αυτή είναι η πλάτη μου, ξέρω ότι έχω 143 πόντους. Πλέκω 143 πόντους. Γιατί? Γιατί 41 πόντι ήταν το μανίκι μου και από 51 πόντους που πρόσθεσα, 51 άριχτα που πρόσθεσα στο μπροστά και στο πίσω, γίνανε οι πόντι μου 143. Το 143 λοιπόν το διαιρώ δια 2, που φυσικά δεν διαιρείται, λέμε όμως ότι είναι... πόντι, το διαιρώ περίπου στη μέση που δεν διαιρείται γιατί είναι ζυγό και λέω ότι έχω 72 πόντους και 71. Πόντι συνολικά. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σειράς, στο πίσω μέρος στην πλάτη που έχω αποφασίσει εγώ, ξεκίνησα και γύρισα πίσω πλέκοντας κανονικά. Ήμουνα στην, έτυχε να είμαι στη σειρά, στην σειρά που κάνω το σχεδιάκι μου, την ανάγλυφη ρίγα. Δεν έχει σημασία σε ποια σειρά θα σταματήσετε, όπου σας βγει εσάς. Πλέκοντας για 71 πόντους. Γιατί θέλω και μονό αριθμό πόντων. Ξεκινώντας λοιπόν από εδώ κάτω. Πλέκω, μετρώντας 71 πόντους. Σταματώ και από εδώ και πέρα για ένα κομμάτι θα πλέκω μόνο αυτούς τους 71 πόντους. Δηλαδή όσους πόντους και αν έχετε θα τους διαιρέσετε στη μέση, εννοείται ότι θα κρατήσετε το νούμερο που σας βολεύει που θα πρέπει να είναι μονό και εκεί θα σταματήσετε και θα γυρνάτε και θα πλέκετε το ίδιο σχέδιο για λίγο μόνο στην πλάτη. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που δημιουργώ τώρα είναι το κομμάτι που είναι πίσω στο σβέρκο μου. Και θέλω να δώσω μία χάρη, ένα άνοιγμα, ώστε να μπαίνει άνετα και όμορφα να στρώνει στην πλάτη μου η μπλούζα. Γι' αυτό διάλεξα και το πιο στενό κομμάτι για πίσω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα του δώσω αέρα τώρα, εδώ. Αποφασίζει λοιπόν η κάθε κυρία ή το δοκιμάζει ή ανάλογα πώς της αρέσει να φοράει τη ζακέτα της, για πόσο θα πλέξει αυτό το κομμάτι. Εγώ υπολογίζω ότι 10 με 15 εκατοστά το πολύ είναι αρκετό για αυτό το άνοιγμα που θα δώσω πίσω. Αφού λοιπόν κάνω τουλάχιστον 10 εκατοστά και θα το βάλω επάνω μου για να δω αν με καλύπτει, να μην είναι και εντελώς ξέχυλο πίσω στην πλάτη, στο σβέρκο, τι κάνουμε από εκεί και μετά? Έχουμε φτάσει σε αυτή τη σειρά που έχουμε μπροστά μας όλη την υπόλοιπη ζακέτα και ξαναρίχνουμε αλυσίδες στον αέρα ώστε να ξαναδημιουργήσουμε τους 143 πόντους που είχαμε όσο πλέκαμε το μεγάλο μας κομμάτι. Ό,τι κάναμε δηλαδή εδώ μετά το μανίκι θα το ξανακάνουμε τελειώνοντας το φάρδο στις πλάτης, ρίχνοντας στον αέρα τις υπόλοιπες αλυσίδες. Γι' αυτό σας είπα, κρατάτε σημειώσεις πρόχειρες σε ένα χαρτάκι για να θυμάστε και να μην μετράτε ή χάνεστε και τρώτε πολύ χρόνο πόσους πόντους σταματάτε και πόσους πόντους πρέπει να ξαναπροσθέσετε. Έτσι, με μία πρόχειρη σημείωση, με ένα χαρτάκι δίπλα μας, πάνω στο τραπεζάκι εκεί που πλέκουμε, όλα γίνονται πιο εύκολα και δεν μπεδευόμαστε ούτε μετρώντας ούτε κάνοντας λάθη. Θα συνεχίσω λοιπόν, θα ρίξω τους πόντους που θα μου λείπουν, στη δική μου περίπτωση θα είναι πάλι 72 άριχτα στον αέρα και θα πρέπει να ξανακάνω ακριβώς το ίδιο αυτό κομμάτι που θα είναι το άλλο μπροστινό. Όταν τελειώσω και αυτό, γιατί δεν έχω κάτι να σας δείξω από τη στιγμή που σας το εξήγησα τόσο αναλυτικά πώς δημιουργείται και το έχουμε ξανακάνει άλλωστε και σε άλλη ζακέτα, θα ξανανοίξω το βίντεο για να μιλήσουμε για το μανίκι που πρέπει να δημιουργήσουμε στην υπόλοιπη πλευρά. Έχω φτάσει στο σημείο που σταματάει και το επόμενο πλαϊνό. Τώρα η κάμερα δεν μπορεί να το πάρει όλο, αλλά το πρώτο πλαϊνό έκανα το κενό που θέλω εγώ για το σβέρκο πίσω.
πριν προχωρήσω να πω ότι για μικρότερο νούμερο προφανώς κάνετε λιγότερες σειρές εδώ, λιγότερες σειρές εδώ, λιγότερες σειρές στο πλαϊνό. Για μεγαλύτερο νούμερο, αν και το δικό μου είναι αρκετά φαρδί, αρκετά φαρδιά η ζακέτα, προσθέτετε σειρές και στο πλαϊνό και στο κέντρο εδώ και στο επόμενο πλαϊνό. Κάνοντας λοιπόν αυτό το πλαϊνό και μετρώντας τα σαντιμέτρ και υπολογίζω ότι είναι αυτό που μου αρκεί, πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζομαι πια μεζούρα για το επόμενο, ξέρω ότι έχω κάνει. Μετράω τις σειρές με τα ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρές με ποδαράκια, συν τις ενδιάμεσες. Οπότε και στο άλλο πλαϊνό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρές και σταματάω όπως αυτό με ποδαράκια. Αν θυμάστε, είπα ότι επέλεξα αυτό το κομμάτι που έχει τη μία παραπάνω σειρά να είναι το πλαϊνό μου, το μπροστινό, οπότε το ίδιο είναι και αυτό. Κάνοντας λοιπόν αυτή την τελευταία σειρά του πλαϊνού, προχωράω και φτάνω στο σημείο που είναι το μανίκι μου. Εκεί που θα σταματήσω, γιατί ξεκινάω και πλέκω πια μόνο μανίκι. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Πάω στις σημειώσεις μου, ανατρέχω στις σημειώσεις τις απλές που έκανα και είπα ότι 51 άριχτα έριξα για να κάνω το μπροστά πλαϊνό. 41 πόντι ήταν το μανίκι μου και 51 έκανα για το πίσω. Άρα γυρνώντας αυτό το κομμάτι εδώ θα πλέξω τα 51 τους 51 πόντους. Γυρνώντας εδώ, σε αυτό το σημείο που σας έδειξα, πλέκω τους 51 πόντους αυτούς, τους 41 για το μανίκι μου και σταματάω και αφήνω τους 51 πόντους που αφορούν την πλάτη χωρίς να τους πλέξω. Άρα ξεκίνησα από εδώ, μέτρησα 51 πόντι κάπου, ας πούμε 51 πόντι ήτανε το μπροστινό και συνεχίζω για άλλους 41 που αφορούν το μανίκι μου. Σταματάω, δεν συνεχίζω να πλέκω την πλάτη, έχει τελειώσει πια το πίσω κομμάτι και τι κάνω τώρα από εδώ και για αυτούς τους 41 πόντους ξεκινάω και πλέκω πάλι το μανίκι μου κατεβαίνοντας αυτή τη φορά. Πώς? Τι είχαμε πει στο πρώτο μανίκι? Σε κάθε σειρά με τη ρίγα, την ανάγλυφη, έκανα αύξηση. Άρα τώρα τι θα κάνω? Σε κάθε σειρά που θα έχω ανάγλυφη ρίγα θα κάνω μία μείωση από εδώ και μία από εκεί. Οπότε θα κατέβει το μανίκι μου μέχρι να φτάσω τους 24 πόντους όπου και ξεκίνησα. Ελπίζω να έγινα πολύ κατανοητή. Ελπίζω να σας το έδωσα να το καταλάβετε τι θέλω να πω. Και αφού λοιπόν έκανα αυτούς τους πόντους που αφορούν τη δικιά μου ζακέτα, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω μείωση πλέκοντας στους δύο πρώτους πόντους μαζί άριχτο. Συνεχίζω με μισό ποδαράκι, βουβό, μισό ποδαράκι, βουβό, όπως είναι αυτό που έπλεκα μέχρι τώρα. Που αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι για 39 πόντους. Με 41 κατέληξε το μανίκι μου, 39 θα είναι αυτή η σειρά. Και μείωση 29. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω
και θα πλέξω τώρα πια μόνο αυτό το κομμάτι. Μέχρι να κατέβω στη σειρά που κάνω τώρα στα ποδαράκια, δεν κάνω μείωση, γιατί στο άλλο μανίκι δεν έκανα αύξηση σε αυτές τις σειρές. Έκανα αύξηση μόνο στην σειρά με το σχέδιο. Άρα τώρα κάνω μείωση μόνο στη σειρά με το σχέδιο. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι, μειώνοντας πόντους και δημιουργώντας ακριβώς το ίδιο μανίκι, μέχρι να φτάσω σε αυτή την τελευταία σειρά. Εκεί θα ξανανοίξω το βίντεο για να μιλήσουμε για τη μεγάλη μανσέτα που θα δημιουργήσουμε. Έχω ολοκληρώσει το κομμάτι που αφορά το μανίκι, εκτός ότι κατέληξα στους ίδιους πόντους από όσους ξεκίνησα το άλλο μανίκι μετά τη μανσέτα. Μέτρησα και πάλι, μέτρησα για άλλη μια φορά τις σειρές με τα ποδαράκια για να είμαι σίγουρη ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι υπάρχει τρόπος να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τη μανσέτα μας έτσι, οριζόντια, προσθέτοντας δηλαδή πόντους έτσι, μέχρι το τέλος της. Υπάρχει όμως και ένας πολύ πιο απλός τρόπος που αυτόν θα σας δείξω τώρα. Έπλεξα μόνη της μία ακριβώς ίδια μανσέτα με τους ίδιους πόντους όπως είχα κάνει στην άλλη. Στο τελείωμά της έκανα τα άριχτα, τα 24 άριχτα που έχει και η άλλη μου μανσέτα και άφησα αρκετό νήμα ώστε να τη ράψω με το χέρι, με βελόνα. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη πλευρά. Το ίδιο και τη μανσέτα μου. Και θα πάρω τη βελόνα. Και θα τη ράψω κατά αυτόν τον τρόπο για να μην φαίνεται τίποτα. Από την πλευρά που βγαίνω, ξαναμπαίνω και πιάνω τον ανάλογο πόντο από την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, από αυτή την πλευρά, δείτε, δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε χοντράδι κάνει, ούτε εξόγκωμα, ούτε τίποτα. Είναι σαν να έχουμε ράψει, σαν να έχουμε πλέξει τη μανσέτα μας κατευθείαν με το πλεκτό μας. Έτοιμη, λία, ενωμένη από την καλή πλευρά. Δεν φαίνεται τίποτα. Το επόμενο βήμα είναι να ενώσω το πλαϊνό μου. Το πλαϊνό μου και το σημείο που είναι κάτω από το μανίκι, αυτά τα δύο γάμα δηλαδή στη ζακέτα μου, και αφού ενωθούν αυτά και τη βάλω επάνω μου έχω πλέξει δύο τσεπούλες που θα βάλω ένα σημαδάκι όταν θα το φορέσω τη ζακέτα για το που ακριβώς θέλω να τοποθετήσω τις τσέπες και θα τις ράψω επάνω στο πλαϊνό. Θα σας πω ότι επειδή μου έγινε αρκετά μακριά η ζακέτα
Και το μόνο σίγουρο είναι ότι φορώντας από το βάρος θα πέσει κι άλλο, δεν θα δημιουργήσω από κάτω λάστιχο. Εάν η ζακέτα σας έχει γίνει πιο κοντή και σας παίρνει, δημιουργήστε και από κάτω ένα λάστιχο με τον ίδιο απλό τρόπο όπως κάναμε τη μανσέτα. Εάν σας έχει βγει και εσάς μακριά ή δεν θέλετε να βάλετε λάστιχο, αφού ενώσω τη ζακέτα μου και τις τσέπες, θα επιστρέψω για να κάνουμε ένα απλό τελείωμα γύρω γύρω στη ζακέτα. Επίσης να σας πω ότι εγώ θα επιλέξω να μην ενώσω το κάτω σημείο, να σταματήσω κάπου εδώ την ένωση για να είναι ανοιχτή η ζακέτα μου στις δύο αυτές πλευρές. Η ζακέτα μου είναι έτοιμη, έχω τοποθετήσει τις τσέπες εκεί που με βόλευε εμένα το ύψος αφού την έβαλα επάνω μου τη ζακέτα. Και όπως σας είπα, δεν έκανα λάστιχα και πατηλέτες, παραπεριμετρικά έπλεξα μόνο μία σειρά με άριχτα γύρω 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 το λαιμό παντού για να γίνει πιο λία και πιο σταθερή. Να το ο λαιμός. Και θα βάλω και έτσι μία τσαχπινιά. Θα ράψω κουμπάκια περλίτσες στις δύο μανσέτες μου και η ζακέτα μου είναι έτοιμη να τη φωτογραφίσω και να σας τη δείξω. Να μην ξεχάσω να σας αναφέρω ότι χρειάστηκαν περίπου 7 κούκλες από το νήμα αυτό, είναι 100 γραμμάρια η κάθε μία. Όλη μου η ζακέτα είναι πάρα πολύ ελαφριά, είναι μια μεγάλη ζακέτα που ζυγίζει όλο και όλα 700 γραμμάρια και φυσικά όλη αυτή η αφή και η αίσθηση για μένα είναι το κάτι άλλο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.